Σήμερα έχουμε ταξιδέψει για χάρη σας μέχρι το Σοχό, όπου θα δούμε τους καρναβαλιστές, τους κουδουνοφόρους του Δήμου Σοχού, όπως παρουσιάζονται αυτές τις μέρες. Δεν θα το πονά, γιατί θα τα πούνε μόνοι τους οι άνθρωποι, αλλά αξίζει τον κόπο να δείτε ένα τέτοιο καρναβάλι που έχει ξεφύγει από τα όρια πια του νομού Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας γενικότερα και έχει φτάσει η φήμη του και μέχρι το εξωτερικό. Με τους κουδουνοφόρους του Σοχού λοιπόν από το Σοχό, καλή σας διασκέδαση. Η τραγόμορφη κουδουνοφόρη είναι έθιμο της αποκριάς που το συναντούμε μόνο στο Σοχό. Το έθιμο, κατά μία εκδοχή που είναι και η επικρατέστερη, ανάγεται και έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα, στις διονυσιακές γιορτές και στη λατρεία του Διονύσου. Μια άλλη εκδοχή λέει ότι ήταν ο στρατός του Αγίου Θεοδόρου, ο οποίος βρέθηκε κάποτε περικυκλωμένος μαζί με 40 παλικάρια που αποτελούσαν το στρατό του και απομονωμένοι έφαγαν ό,τι υπήρχε στο μαντρί, εγώ πρόβατα, τα ζώα δηλαδή, και στο τέλος πάνω στην απελπισιά τους φόρεσαν τα τομάρια των ζώων και τα κουδούνια και βγήκαν έξω. Όταν τους είδε ο εχθρός με αυτή την παράξενη μορφή, τρόμαξε από αυτούς τους τραγόμορφους, το βάλε στα πόδια και έτσι κατάφεραν να απελευθερωθούν. Γι' αυτό άλλωστε οι Σοχινοί γιορτάζουν και τη γιορτή των Αγίων 40 Μαρτύρων. Ακόμη μια εκδοχή έχει να κάνει πάλι με τον Άγιο Θόδωρο, που λέει ότι οι ιδωλολάτρες δεν επέτρεπαν στους χριστιανούς να νηστεύουν και ο Άγιος Θόδωρος τους συγκέντρωσε στο μοναστήρι, στην εκκλησιά του μοναστηριού, ενώ απ' έξω περίμεναν οι ιδωλολάτρες για να τους βασανίσουν και να τους θανατώσουν. Τελικώς μεταμφιέστηκαν με τα δέρματα των ζώων και βγήκαν έξω κάνοντας συνάμα και έναν εκοφαντικό θόρυβο με τα κουδούνια και οι ιδωλολάτρες τρομοκρατημένοι έφυγαν πιστεύοντας ότι αυτό ήταν θαύμα του Θεού και έτσι δεν τους ξαναενόχλησαν. Το πιθανότερο πάντως είναι ότι το έθιμο φτάνει στα χρόνια της χριστιανοσύνης προερχόμενο από την Διονυσιακή λατρεία και χρησιμοποιείται από τους χριστιανούς και το στρατό του Αγίου Θεοδόρου για τους παραπάνω λόγους. Επίσης το έθιμο έχει σχέση με τη γονιμότητα της γης, γι' αυτό και η επιθυμία των Σοχινών να παραμείνει και να συνεχιστεί το κρατάει ζωντανό όλα αυτά τα χρόνια μέχρι τις μέρες μας. Αφού όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν, αν κάποιος δεν γίνει καρναβάλι τις μέρες που αναδιώνει το έθιμο, δεν θα του γίνει και η σοδειά του καλή. Το ντύσιμο του τραγόμορφου κουδουνοφόρου είναι μια πραγματική ηρωτελεστία. Δύο-τρεις φίλοι συγκεντρώνονται στο σπίτι αυτού που είναι να ντυθεί και αρχίζουν από τα τσαρούχια, τα οποία είναι από δέρμα γελάδας ή και χοιρινό. Στη συνέχεια φοράνε το δερμάτινο παντελόνι με το τρίχωμα, μετά το δερμάτινο σακάκι, έπειτα δένεται με τα σκενιά τα κουδούνια, τα οποία είναι πέντε και ονομάζονται ντουζίνα. Το ένα το μεγάλο είναι το μπατάλι και τα υπόλοιπα τέσσερα είναι τα κυτριά. Βάζουν επίσης μια νησάρπα πάνινη για να μην κόβονται οι ώμοι από το βάρος. Και τέλος βάζουν το καλπάκι που είναι κεντυμένο, ενώ τα μουστάκια είναι από ουρά αλόγου. Μόλις ετοιμαστεί, του δίνουν την ευχή να βγει έξω, ρίχνουν νερό στο διάβα του, του εύχονται καλή σοδειά κλπ. Να σημειώσουμε δε ότι όλα τα τραγούδια που ακούγονται κατά την αναδίωση των ενθύμων των κουδουνοφόρων του Σοχού είναι τραγούδια ερωτικά κατά κανόνα και όχι σκοπτικά όπως σε άλλα μέρη της Μακεδονίας ή και της Ελλάδας γενικότερα. Και αυτό γιατί στα καρναβάλια του Σοχού μπήκε από τα πολύ παλιά χρόνια το ερωτικό στοιχείο, μιας και τότε ήταν ο μοναδικός τρόπος να μπει κάποιος στο σπίτι της αγαπημένης του, δίχως τον κίνδυνο να αναγνωριστεί, αφού ήταν μεταφιεσμένος, και όχι μόνο για να τη δει, αλλά πολλές φορές και για να ελέγξει αν πράγματι ήταν από καλή οικογένεια και αν ήταν νοικοκυρά. Οι κοπέλες δε κεντούσαν τα καλπάκια των αγαπημένων τους, που έπρεπε βέβαια να είναι ομοιόμορφα, αλλά κάθε μια έβαζε επάνω και κάτι διακριτικά ξεχωριστό, ώστε να μπορούν να ξεχωρίζουν τον αγαπημένο τους.
διαλέξω μαύρα μάτια και αγγελικό κορμί να διαλέξω μαύρα μάτια και αγγελικό κορμί ασημένια κρύα βρύση ως κρά